Δημήτρη τον Κουκούρη, Κότς, καλησπέρα. Μία ήττα, για ακόμα μία ήττα για την ομάδα σας. Πες μας πώς βιώσατε το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, καταρχήν πριν μιλήσουμε αγωνιστικά, ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για μένα, ύστερα από τόσα χρόνια στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι σταθήκαμε πάρα πολύ καλά, στη μεγαλύτερη διάρκεια, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Τηρουμένων των αναλογιών, περιορίσαμε την ΑΕΚ με διαφορετικές άμυνες. Αλλάζαμε συνεχώς την άμυνά μας και μπορέσαμε και κρατηθήκαμε. Είμαστε στον πόντο για 20 λεπτά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε για τη συνέχεια. Μην ξεχνάμε τις δυσκολίες που έχει η ομάδα μας, μην ξεχνάμε το μικρό μας ρόστερ. Έχουμε 10 παιδιά, νέα παιδιά και οι 10. Μικρό ρόστερ, νέα σε ηλικία, χωρίς εμπειρίες πολλές, αλλά βλέπεις ότι έχουν ικανότητες και μπορούν και μια ομάδα σαν την ΑΕΚ να την κοντράρουν έστω και για 20-25 λεπτά. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ είχε περισσότερες λύσεις. Είναι σε αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερη ομάδα από εμάς. Προσπαθήσαμε στο τρίτο δεκάλεπτο που ξέραμε ότι θα πιέσει και θα ανοίξει το γήπεδο που είναι και το παιχνίδι της να κρατηθούμε. Δεν τα καταφέραμε. Λίγο πήγαμε να αντιδράσουμε στο τέταρτο δεκάλεπτο, κρατώντας λίγο το μάτσο στους 12-13, αλλά είχε περισσότερες λύσεις, περισσότερο βάθος. Αντιμετωπίσαμε μια πρόβλημα με τα φάουλ και λίγο κρύβαμε στην άμυνα για να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Να κάτσουμε κάποιους βασικούς μας παίκτες μέσα στο παιχνίδι και ήρθε αυτό το σκορ φυσιολογικά. Έχω πει και άλλη φορά, είμαστε σε μια διαδικασία, βάζουμε κάποιες αρχές, τα παιδιά ανταποκρίνονται, δουλεύουν τρομερά, η διοίκηση είναι κοντά και προσπαθούμε παιχνίδι με παιχνίδι να είμαστε όπως ήμασταν σήμερα με την ΑΕΚ 20 λεπτά, να είμαστε ανταγωνιστικοί για να μπορέσει και η Ομόνοια να πάρει κάποιες νίκες που θα χρειαστεί για τη συνέχεια, γιατί ήδη έχουμε μείνει πίσω, οπότε κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Θα σχολιάσω λίγο αυτό που είπατε με το μικρό ρόστερ σε μία φάση, σε δύο φάσεις στην ουσία συνεχόμενες. Πέσαν λίγο άτσαλα οι δύο ξένοι σας, μία δικά σας σε πλευρά και αμέσως στην επόμενη στην άλλη πλευρά. Εκεί ανησυχήσατε λίγο. Εντάξει, σίγουρα. Ανησυχούμε και κάθε μέρα στην προπόνηση λόγω μικρού ρόστερ. Από εκεί πέρα, σας είπα, τα παιδιά έχουν τρομερή ενέργεια, τρομερό πάθος για μάθηση, γιατί είναι όλοι νέοι και οι Κύπροι που έχουμε και οι ξένοι. Η διοίκηση είναι δίπλα μας. Ό,τι χρειαζόμαστε, προσπαθούμε την Ομόνοια να την πάμε ένα βήμα παραπάνω και οργανωτικά και αγωνιστικά. Αλλά επειδή επί του πρακτέου χρειαζόμαστε νίκες, πρέπει να δούμε το επόμενο μάτς που είναι με την άλλη εκτός έδρας για να μπορέσει η ομάδα και βαθμολογικά να ανασάνει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά και να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη τον Κουκούρη.